Στη Γερμανία τώρα, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν τον επόμενο μήνα οι εμβολιασμοί με τρίτη δόση για τις ευπαθείς ομάδες. Πάμε να δούμε τώρα γενικότερα ποια είναι τα σχέδια για την τρίτη δόση, Παντελή Βαλασόπουλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτό αποφάσισαν τις γερμανικές αρχές, να αρχίσει τον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, η τρίτη δόση των εμβολίων για άτομα άνω των 60 ετών που έχουν σοβαρά νοσήματα και για τις ομάδες οι οποίες είναι γύρω από αυτό το θέμα. Να πούμε ότι επίσης ανακοινώθηκε ότι μπορούν να κάνουν τρίτη δόση όσοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις του AstraZeneca ή του μονοδοσικού Johnson. Όσοι έχουν κάνει αυτά τα δύο εμβόλια μπορούν να κάνουν μια τρίτη δόση. Τους καλούν μάλιστα να κάνουν μια τρίτη δόση με το εμβόλιο Pfizer. Αυτό γιατί, όπως έχει δείξει έρευνα, οι ομάδες, κυρίως αυτές που έχουν χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα, θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, καθώς δεν φαίνεται να καλύπτονται ικανοποιητικά από το AstraZeneca και το Johnson. Επίσης, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και ο εμβολιασμός των παιδιών 12 με 17. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το 20% των ηλικιών 12 με 17 έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Λίνα.